Σήμερα θα δούμε τι γίνεται αν το iPhone μας ανεβάσει την θερμοκρασία ή πέσει την θερμοκρασία πάρα πολύ. Τι εννοώ, τώρα που καλοκαιριάζει, προφανώς θα σου έχει έρθει ήδη η ειδοποίηση ότι το κινητό σου έχει υπερθερμανθεί και σίγουρα είσαι ένας από αυτούς που έχει αγχωθεί και έχει στείλει μήνυμα φυσικά για να σου πω το τι μπορείς να κάνεις. Οπότε σήμερα θα δούμε τι γίνεται αν το iPhone σου ανεβάσει την θερμοκρασία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, φυσικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Φυσικά, εσείς πλέον έχουμε φτάσει στους 14.000 και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν θα περίμενα ποτέ να συμβεί. Όταν άρχισα να ανεβάζω βίντεο στο YouTube, πίστευα ότι θα το κάνω για να βοηθήσω τον κόσμο. Δεν περίμενα ποτέ όμως ότι θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Αν σου αρέσει και σε ένα τέτοιο είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο, καθώς δεν βοηθάς μόνο εσένα, αλλά βοηθάς και όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να μάθουν πράγματα όπως έχεις ανακαλύψει και εσύ αυτό το κανάλι, και το YouTube θα μας βοηθήσει να το ανακαλύψουν όλο και περισσότεροι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό και για σένα, αλλά και για μένα. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσένα που έχεις ένα κινητό και φοβάσαι να μην υπερθερμανθεί. Γενικότερα, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα όσο καλοκαιριάζει. Συμβαίνει όλο και περισσότερο και από πέρσι και φέτος να στέλνετε μηνύματα ότι το iPhone σας έχει ανεβάσει θερμοκρασία. Και μου λες, Γιώργο, τι να κάνω, Γιώργο, αγχώθηκα. Τι συμβαίνει, γιατί το κινητό μου έχει ανεβάσει θερμοκρασία, χάλασε, χαλάει, ή όταν ανεβάζει θερμοκρασία πέφτει η γεία μπαταρίας. Είναι κάποιες ερωτήσεις που θα απαντήσουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται φυσικά να αγχώνεσαι αν το iPhone σου ανεβάσει θερμοκρασία. Οι συσκευές iOS και iPad έχουν ενσωματωμένη προστασία για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Αν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής σας υπερβεί το φυσιολογικό της εύρος λειτουργίας, η συσκευή σας θα προστατεύσει τα εσωτερικά στοιχεία ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία της. Ακολουθούν ορισμένες συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, περιβάλλοντος και δραστηριότητες προς αποφυγή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή στην απόδοση και τη συμπεριφορά της συσκευής σας. Οπότε, αν σε περίπτωση το iPhone σας υπερθερμανθεί, θα καταλάβετε ότι το κινητό θα σταματήσει να λειτουργεί φυσιολογικά, καθώς για την προστασία του κινητού, για να μην κάψει κάτι από μέσα, θα κάνει κάποια διαδικασία ώστε να μπορέσει να ρίξει την θερμοκρασία ή αντίστοιχα να ανεβάσει τη θερμοκρασία αν είναι ψηλή ή χαμηλή. Αυτό το πράγμα που ουσιαστικά γίνεται και συμβαίνει είναι γιατί το κινητό έχει μέσα αυτή την προστασία. Οπότε, αν υπερθερμανθεί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγος άγχους, καθώς το κινητό θα κάνει τη διαδικασία μόνο του για να διορθώσει το πρόβλημά του. Τώρα, πότε συμβαίνει αυτό? Όταν είναι πάρα πολύ ζεστός ο καιρός και τίθεται το κινητό στον ήλιο. Οπότε, όταν πηγαίνετε στη θάλασσα, καλό είναι να αποφεύγετε να αφήνετε το κινητό σας πάνω σε ένα τραπέζι το οποίο το χτυπάει ο ήλιος. Βάλτε το μέσα στην τσάντα, βάλτε το σε ένα σημείο που έχει σκιά, βάλτε το σε ένα σημείο που έχει δροσιά, για να μην χρειαστεί να καεί από τον ήλιο. Όπως εσείς ζεσταίνεστε και δεν μπορείτε πολλές ώρες να είστε στον ήλιο γιατί καίγεται το δέρμα σας, φανταστείτε ένα τηλέφωνο το οποίο αποτελείται όχι από δέρμα, αλλά από πλαστικά και γυάλινα σημεία. Προφανώς έχουν πολύ. Απορροφάνε περισσότερο τη ζέστη από ό,τι την απορροφάει το ανθρώπινο δέρμα. Δεύτερο και σημαντικό που μπορεί να υπερθερμανθεί το τηλέφωνο σας είναι όταν παίζετε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ψηλά γραφικά. Το κινητό είναι μια συσκευή, ένας μικροϋπολογιστής, ο οποίος έχει μέσα ό,τι έχει και ένας υπολογιστής κανονικός. Δηλαδή, μνήμη RAM, επεξεργαστή, κάρτα γραφικών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο μικρό, μια τόσο μικρή συσκευή που έχει τόσο υψηλής λειτουργίας απόδοσης μηχανήματα μέσα, ή αλλιώς πλακέτες, καταλαβαίνετε ότι λογικό είναι να ζεσταίνετε. Οπότε, όταν παίζετε παιχνίδια, καλό είναι να πηγαίνετε να παίζετε ένα παιχνίδι με ψηλά γραφικά σε ένα σημείο το οποίο να μην έχει πολύ ζέστη. Καθώς η ζέστη και το παιχνίδι των ψηλών γραφικών θα σας κάνει το κινητό σας πάλι να υπερθερμανθεί. Τρίτο και βασικό, αποφεύγετε να το έχετε μέσα στο αυτοκίνητο πάρα πολλές ώρες σε σημείο το οποίο χτυπάει αλλιώς και έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, μην φύγετε και αφήσετε το κινητό σας μέσα στο αυτοκίνητο σε σημείο που χτυπάει αλλιώς, καθώς το κινητό θα ψηθεί προφανώς. Οπότε, κοιτάτε είτε να το βάζετε μέσα στην ντουλαπάκι ή να το προστατεύετε. Επίσης, καλό θα ήταν και να μην σας το κλέψουν, μην σας πάσουν κανένα παράθυρο και σας πάρουν το κινητό σας. Οπότε, αν θέλετε να αφήσετε το κινητό στο αμάξι, βάλτε το σε κάποιο σημείο που δεν το χτυπάει ο ήλιος. Γενικότερα θα ζεσταθεί πάλι, αλλά όχι τόσο πολύ. Όταν σε περίπτωση έχουμε το κινητό μας και κινούμαστε να πάμε ένα ταξίδι, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει θα πάμε πάρα πολλά ταξίδια, και θα βάλουμε το GPS μας για να έχουμε το κινητό μας και να βλέπουμε το δρόμο. Έχω να σας πω ότι επίσης το κινητό μας έχει ασφάλεια. Αν χτυπάει πάρα πολύ ώρα ο ήλιος και το κινητό μας πάλι ζεσταθεί, θα απενεργοποιήσει την οθόνη, μην αγχωθείτε όμως, θα συνεχίσει κανονικά να δίνει φωνητικές εντολές. Μόλις το κινητό δει ότι η θερμοκρασία έχει πέσει σε κάποιο βαθμό, φυσικά θα ενεργοποιηθεί πάλι.
ένα μικρό τρικάκι όταν ταξιδεύετε και έχετε το αυτοκίνητο μαζί σας και φυσικά το κινητό σας για GPS. Τι κάνω εγώ τουλάχιστον όταν ταξιδεύω με το αυτοκίνητό μου. Βάζω το air condition να χτυπάει πάνω στο κινητό. Για να, ναι, μεν να το χτυπάει ήλιος, αλλά να ψύχεται ταυτόχρονα το τηλέφωνο. Είναι ένα τυψάκι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε το air condition ψύχει το τηλέφωνο και το κινητό, ναι, μεν είναι εκτεθειμένο, αλλά δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ ώστε να σταματήσει να λειτουργεί ή τουλάχιστον να βγάλει αυτό το μήνυμα ειδοποίησης ότι το κινητό έχει υπερθερμανθεί. Τώρα, να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία κάνει το τηλέφωνο όταν ζεσταίνεται. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το ότι δεν υπάρχει άγχος, φυσικά όταν συμβαίνει αυτό. Εφόσον είδαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε και πρέπει να αποφεύγουμε για να μην γίνει, αν γίνει, τι κάνουμε. Αν τώρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το αν. Αν η θερμοκρασία της συσκευής σας υπερβεί το φυσιολογικό εύρος λειτουργίας, ενδέχεται να παρατηρηθούν οι εξής αλλαγές. Η φόρτιση, συμπεριλαμβανόμενης της ασύρματης, επιβραδύνεται ή σταματά. Ένας ακόμα λόγος, φυσικά, είναι τέταρτος λόγος, είναι αν το κινητό μας φορτίζεται σε σημείο που έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, αν το βάλετε στην πρίζα και είναι έξω σε σημείο που χτυπάει ο ήλιος, φυσικά το κινητό θα ανεβάσει διπλάσια θερμοκρασία. Αν αυτό συμβεί, επιβραδύνεται η φόρτιση. Ναι, μεν φορτίζει πάλι, αλλά επιβραδύνεται λιγότερο. Φορτίζει ακόμα πιο αργά από ό,τι φόρτιζε πριν. Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται ή η οθόνη σβήνει. Όταν σας είπα αυτό με το GPS, οπότε συνεχίζει να παίρνει φωνητικές εντολές. Ο δείκτης του κινητού δικτύου μεταβαίνουν σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το σήμα ενδέχεται να εξασθενεί και κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης. Επίσης, ένας ακόμα λόγος που το κινητό ζεσταίνεται είναι το flash. Το flash είναι μια πηγή η οποία θερμαίνει πάρα πολύ το κινητό. Οπότε, αν σε περίπτωση ανέβει η θερμοκρασία, το flash της κάμερας απενεργοποιείται προσωρινά μέχρι το κινητό να πάει στα φυσιολογικά πλαίσια θερμοκρασίας. Η απόδοση μειώνεται κατά τη χρήση δυνατών ή επαυξημένης πραγματικότητας ή υψηλής απαιτήσης γραφικών. Άρα θα αρχίσουν τα γραφικά του κινητού να πέφτουν, όχι αντιληπτά, αλλά στην εφαρμογή που παίζεται εκείνη την ώρα, θα αρχίσουν τα γραφικά είτε να κολλάνε και θα απαιτηθεί να κατεβάσετε τα γραφικά. Ή το κινητό θα αρχίσει να κολλάει, που είναι λογικό, γιατί ρίχνει την απόδοση των γραφικών, οπότε δεν μπορεί να αποδώσει το 100% του παιχνιδιού που παίζεται. Αυτό βέβαια θα διορθώσει όταν το κινητό πάει σε ένα σημείο το οποίο είναι δροσερό και πάει η θερμοκρασία στα φυσιολογικά πλαίσια. Τώρα, αν φτάσουμε σε ένα πολύ πολύ ακραίο σημείο, το κινητό μας θα έρθει σε μια κατάσταση απενεργοποίησης και θα βγάλει ένα μήνυμα ειδοποίησης, το οποίο δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το να πάρεις μόνο κλήση έκτακτης ανάγκης. Το μήνυμα είναι κάπως έτσι, και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Και το κινητό σου δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αναμένει και να περιμένει να κρυώσει. Να πάει σε ένα σημείο δηλαδή, το οποίο η θερμοκρασία του θα είναι πάλι φυσιολογική για να μπορέσει να δουλέψει. Όταν το δεις αυτό το μήνυμα, φυσικά το βάζεις σε ένα κρύο σημείο, σε ένα δροσερό σημείο και δεν το χρησιμοποιείς μέχρι να στρώσει, καθώς δεν σε αφήνει κιόλας το χρησιμοποιήσεις. Θα καταλάβεις ότι το κινητό θα ζεματάει. Τώρα, η βασική ερώτηση που μου κάνετε όλοι: χαλάει το κινητό στις ψηλές θερμοκρασίες? Θα σου απαντήσω ναι. Αλλά όχι σε σημείο το οποίο θα πρέπει να αγχωθείς και θα πρέπει να κρύβεις το τηλέφωνό σου και να μην το παίρνεις μαζί σου για να μην το βλέπει ο ήλιος. Όχι. Το κινητό χαλάει όταν εκτίθεται υπερβολικά σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν λέω υπερβολικά, εννοώ σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, όταν κάθε μέρα παίρνεις αυτό το μήνυμα ειδοποίησης, κάθε μέρα το κινητό σου καίγεται. Κάθε μέρα, όταν λέμε καίγεται, δεν εννοούμε ζεσταίνεται, εννοούμε δεν μπορείς να το πιάσεις. Γιατί υπάρχει και αυτό το ακραίο σενάριο. Υπάρχει όμως και το σενάριο το οποίο το κινητό, ναι μεν, ζεσταίνεται, αλλά δεν ζεσταίνεται σε σημείο το οποίο να υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λέμε το κινητό να καίγεται, να φτάνει σε σημείο το οποίο είναι ακραίο. Το ακραίο σημείο είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το κινητό μας μπορεί να είναι και να λειτουργεί από τους 0 βαθμούς έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και μπορεί επίσης να δουλέψει κανονικά και να λειτουργήσει κανονικά από τους μείον 20 έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η θερμοκρασία όμως είναι η ακραία περίπτωση. Δηλαδή, το κινητό σου προφανώς ποτέ δεν θα φτάσει στους 45 σε φυσιολογικά πλαίσια, ούτε τους μείον 20 σε φυσιολογικά πλαίσια. Αλλά σκέψου ότι τους μείον 20 και τους 45 βαθμούς είναι το σημείο που θα πάρεις το μήνυμα. Οπότε, όταν έξω έχει μια ηλιόλουστη μέρα και έχει 35 βαθμούς και εσύ το κινητό σου έχει στεθειμένο στον ήλιο σε 35 βαθμούς, προφανώς θα φτάσει 45 βαθμούς. Οπότε, τι έχεις να κάνεις, το πάρεις να το βάλεις μέσα στην τσάντα για να μην είναι εκτεθειμένο πολλές ώρες στον ήλιο. Όταν λέμε εκτεθειμένο, είναι ώρες στον ήλιο εκτεθειμένο, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος άγχους, οπότε δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ότι χαλάει υγεία μπαταρίας. Αλλά δεν θα σου κρύψω ότι ναι, χαλάει. Έτσι, προφανώς. Όταν το κάνεις συνέχεια και σε μόνιμη βάση, το κινητό σου βαράει 45 άρια
και είναι λογικό κάποια στιγμή για μπαταρίες να αρχίσει να πέφτει στην απόδοσή της. Το μήνυμα το έχω πάρει πάνω από 4 φορές στο iPhone μου, το έχω το κινητό μου πάνω από 7 μήνες και δεν έχει πέσει γεία μπαταρίας καθόλου. Οπότε δεν υπάρχει λόγος άγχους γι' αυτό. Αλλά όταν γίνεται σε μόνιμη φάση και σε συνεχή χρήση και το κινητό σου προφανώς ανεβάζει ακραίες θερμοκρασίες, λογικό είναι να πάθει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να αρχίσει να πέφτει η απόδοση της υγείας μπαταρίας. Λογικό. Επειδή η μπαταρία έχει μέσα ιόντα λιθίου και φυσικά όταν το κινητό σου είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, πέφτει η υγεία μπαταρίας. Γιατί έχει μέσα ένα capacity το οποίο καίει ουσιαστικά κύκλους φόρτισης. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς Instagram, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό μέσο το οποίο έχουμε άμεση επικοινωνία. Και φυσικά dimitzio.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.